Να δούμε και το κοντινό για να είμαστε σίγουροι. Βεβαίως, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ανατρέπεται λοιπόν από τον Αρκουέγιο, ο οποίος θα πάρει τον δρόμο για τα αποδυτήρια. Παραλαμβάνω, εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη στον αγώνα η αποβολή του τερματοφύλακα της ανόρθωσης. Ο Μάτους Κόζατσικ ετοιμάζεται να μπει και να δούμε ποιον, έναν από τους δύο επιθετικούς φαντάζομαι ότι θα αποσύρει ο Κρισμάρεβης Χρήστο Ανδρονίκου, ενώ εμείς βλέπουμε ξανά και ξανά από όλες τις κάμερες την φάση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την παράβαση. Ήταν μόνος απέναντι από τον τερματοφύλακα ο παίκτης της ΑΕΚ. Τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Ο Λύσιο έξω. Ο Λύσιο είναι ο παίκτης που θα βγει. Κρατάει λοιπόν τον Καφού, θα αλλάξει οπωσδήποτε το σχήμα, θα περάσει τον Καφού δεξιά, φαντάζομαι θα μείνει στην κορυφή ο Μιχαήλ, θα παίξει με ένα 4-4-1 ο Κρισμάρεβιτς με την αλλαγή του Λύσιο και την αποχώρηση ύστερα από την αποβολή του Αρκουέγιο μπαίνει ο Κόζατσικ. Ασφαλώς δυσάρεστη εξέλιξη για την ανόρθωση, θετική για την ΑΕΚ, η οποία έχει την δυνατότητα να απειλήσει και από την στημένη αυτή φάση. Υπενθυμίζω ότι ο Χόφλαντ από πιο μακριά στις τελευταίες δύο αγωνιστικές κατάφερε να πετύχει γκολ και με τον Ερμή και με την Ένωση. Στείνει το τείχος ο Κόζατσικ χωρίς ζέσταμα, έχει μπει στον αγώνα, είναι δύσκολη η αποστολή του. Έξι παίκτες της ανόρθωσης εκεί, 7, 4 παίκτες της ΑΕΚ κοντά στην μπάλα. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν. Αγωνία εδώ στο Γασιζή. Φαντάει και Χόφλαντ, για να δούμε, ο Χόφλαντ παίρνει φορά, εκτελεί και σημειώνει γκολ, απίστευτο. Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Ολλανδός κάνει γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Το προβάδισμα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι το 1-0, είναι και το γεγονός ότι ο Ολλανδός παίζει με παίκτη λιγότερο από το 21ο λεπτό με την αποβολή του τερματοφύλακά της. Ο Χόφλαντ βρίσκει και πάλι τον τρόπο στο 24ο να ανοίξει το σκορ. Όσο και αν προετοιμάστηκαν, όσο και αν ήξεραν οι παίκτες της ανόρθωσης τι έκανε στα προηγούμενα δύο παιχνίδια αυτός ο παίκτης, δέχτηκαν με τον ίδιο τρόπο τον γκολ. Δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν. Ξανά και ξανά το πολύ δυνατό σούτ από τον Χόφλαντ, τον Κέβιν Χόφλαντ. Και το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ είναι γεγονός. Με αντίπαλο τον Φροντίνη. Επιχειρεί την σέντρα. Είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το σούτ από τον Kingsley. Η μπάλα προσέκρουσε στον Μπράτσι. Επιμένει η ΑΕΚ. Νέο σούτ από τον Λίνσεν. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 η ΑΕΚ. Σαφέστατο προβάδισμα. Με τον γκολ του Λίνσεν. Με το δυνατό του σούτ έξω από την περιοχή. Ο Ολλανδός δεν άφησε καθόλου περιθώρια. Με Ολλανδική συνταγή λοιπόν και σήμερα η ΑΕΚ. Με τον Λίνσεν μετά τον Χόφλαν να χρήζεται σκόρερ και με το ξέφρενο πανηγύρι να συνεχίζεται στις εξέδρες της, καταφέρνει να πετύχει δεύτερο τέρμα και να βάλει πια βάσης πρόκριση, με συγχωρείτε, βάσης μιας επιτυχίας σε αυτό τον ντέρμπι. Εδώ ξανά το σούτ από τον Λίνσεν, έπεσε ο Κόζατσικ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 2-0 λοιπόν η ΑΕΚ. Η μπάλα πήγε στην γωνία. Τελικό αποτέλεσμα στην Πέγια, έχει κερδίσει η ΑΕΛ με 4-3. Ο Πρίσο τώρα επικίνδυνα. Ο Όπερ περιμένει, γίνεται η σέντρα και ο Όπερ σπίσεται σκόρερ. Μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς των φίλων της ΑΕΚ. Η αποθέωση σε όλο της το μεγαλείο. 5 και πλέον χιλιάδες Λαρνακής πανηγυρίζουν για τα επιτεύγματα της ΑΕΚ. Για το τρίτο γκολ στον ντέρμπι με την ανόρθωση. Και για την τέταρτη συνεχόμενη νίκη που ανεβάζει την ομάδα του Τον Κάνεν στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Και πάλι
Ο Όπερ επιβραβεύει την πολύ καλή του παρουσία. Και το πανηγύρι συνεχίζεται και γίνεται ακόμη πιο ξέφρενο. Ξανά και ξανά. Ο Πρίσο δίνει έτοιμο γκολ στον Νεσθονό, ο οποίος δεν αστοχεί. Μισό λεπτό πριν από το τέλος ήταν το κερασάκι στην τούρτα της μεγάλης επιτυχίας που ΕΛ και δύο παραπάνω από την τρίτη Ομόνια κατέχει όπως και στην προηγούμενη αγωνιστική τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και δίνει τη δυνατότητα σε όλον αυτόν τον κόσμο που βλέπετε στις οθόνες σας να παραλυρεί στις εξέδρες, να χαίρεται για ακόμα μια εβδομάδα και να ζει το όνειρο της διάκρισης, το όνειρο της Ευρώπης. Και γιατί όχι, κάποια στιγμή θα αρχίσουν αυτοί οι άνθρωποι να μιλούν και για όνειρο τίτλου. Νομιμοποιούνται με την απόδοση αυτής της ομάδας, με τα αποτελέσματά της, με το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στην πρωτοπόρο ομάδα του πρωταθλήματος. Εδώ ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, ο Ολλανδός, ο Κάνεν. Όλοι ζητούν οι οπαδοί. Αλληλοσυγχαίρονται οι παίκτες της ΑΕΚ. Θα αφήσω τον ήχο με τους πανηγυρισμούς των Λαρνακαίων. Έτσι λοιπόν γράφεται ο επίλογος μιας πολύ μεγάλης επιτυχίας της ΑΕΚ Λάρνακας, της ευχάριστης έκπληξης του πρωταθλήματος. Πάμε στον Χρήστο Ανδρονίκου για ρεπορτάζ. Κοντά μας ο Βαλεντίνος Σέλης. Βαλεντίνο, η ανόρθωση δεν κατάφερε σήμερα να πάρει κάτι θετικό από το παιχνίδι. Τα προβλήματα για την ομάδα συνεχίζονται. Από τα πρώτα 20 λεπτά αγωνιζόμαστε με 10 παίχτες. Προσπαθήσαμε, αλλά νομίζω πάλι βγήκαμε ηττημένοι. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί το πρωτάθλημα, όσο λέμε ότι είναι γρήγορα ακόμη, τελειώνει το πρωτάθλημα τώρα. Πρέπει να βρούμε τα προβλήματα, να διορθώσουμε. Γι' αυτό και είναι ο προπονητής, για να δούμε αν θα πάμε μπροστά. Αλλά συνεχίσουμε έτσι. Είναι η απορία και του κόσμου. Τι μέλη γενέστε με αυτή την ομάδα? Και εμείς μπαίνουμε στο γήπεδο να κερδίσουμε και εμείς θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά τι πάει λάθος δεν ξέρουμε. Πρέπει να βρούμε τι πάει λάθος, να το διορθώσουμε, γιατί δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο ούτε για τον κόσμο ούτε για μας. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Δηλώσεις από καρδιάς από τον Βαλεντίνο Σέλη, που είχε το θάρρος να στηθεί μπροστά στην κάμερα, και μπράβο του, ένας νεαρός με λαμπρό μέλλον. Απλά θα πω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα για την ανόρθωση. Έκτη συνεχόμενη αγωνιστική, στην οποία δεν καταφέρνει να κερδίσει. Ο προβληματισμός πλέον είναι τεράστιος. Πάμε στον Χρήστο Ανδρονίκου. Ρεπορτάζ και από πλευράς νικητές. Γιώργος Λαμπρόπουλος είναι δίπλα μας. Γιώργο, πριν πάμε στο παιχνίδι, θέλω να σε ρωτήσω πού μπορεί να φτάσει, πού θα σταματήσει αυτή η ομάδα, ποιοι είναι πλέον οι στόχοι? Ο στόχος είναι σε κάθε παιχνίδι να πάμε για την νίκη. Το έχουμε αποδείξει σε κάθε παιχνίδι αυτό. Και θέλω να πω ότι για σήμερα ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο που ήταν μαζί μας. Έχει ξεπεράσει κάθε προγνωστικό η φετινή ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν εσείς πιστεύατε ότι σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε η ΑΕΚ θα ήταν στην δεύτερη θέση. Σίγουρα είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό. Αλλά σας είπα, εμείς απλά κοιτάμε σε κάθε παιχνίδι να παίρνουμε την νίκη. Τώρα που μπορούμε να φτάσουμε θα δείξει. Να είσαι καλά.